ποδοσφαιρική εισαγγελίες. Τώρα όμως πρέπει να ασκήσω διώξεις. Δεν το γνωρίζω τι θα κάνω. Θα είναι κάτι που θα το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας που είναι υποχρεωμένος να ασκήσει τη δίωξη είναι υπάλληλος αυτού εις βάρος του οποίου πρέπει να ασκήσει τη δίωξη. Και πάλι τα μέλη των επιτροπών, των αρχικών επιτροπών της ΕΠΟ, είναι αυτές που θα κρίνουν τις δίωξεις. Πρέπει, εφόσον αφορά αδίκημα το οποίο έχει σχέση με τη διαφθορά, και έχουμε τέτοιο αδίκημα εδώ, υπάρχουν οι ανακριτές της διαφθοράς. Έναν από αυτούς θα πάει, εκτός εάν η ολομέλεια των εφετών αποφασίσει να πάει σε φέτινα κατή. Αυτοί οι συγκεκριμένοι ανακριτές είναι αυτοί που χειρίζονται τα εξοπλιστικά, έχουν χειριστεί την υπόθεση Τσοχατζόπουλου, έχουν χειριστεί την υπόθεση της Σίμενς, έχουν χειριστεί όλες τις σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς του ελληνικού δημοσίου. Εάν ολοκληρωθεί η δικογραφία, είτε κρίνει ο ανακριτής ότι δεν πρέπει να καλέσει πάλι μάρτυρες, είτε ολοκληρώσει μαρτυρικές καταθέσεις, ακολουθώς μετά καλούνται οι κατηγορούμενοι. Εφόσον τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται η ποινική τους μεταχείριση είναι μεγαλύτερη των 10 ετών καθετήσεως, υπάρχει το ενδεχόμενο της προσωρινής κρατήσεως. Αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρχει ταυτόσιμη άποψη και του ανακριτή και του εισαγγελέα. Η πρώτη απάντηση που παίρνεις σου δημιουργεί ένα αίσθημα ότι πάμε προς μια κατεύθυνση ικανοποιητικά ή όχι, γιατί είχες κάνει μια επισήμανση. Είχες πει ότι την προηγούμενη φορά στη μεγάλη έρευνα για το ποδόσφαιρο έγιναν πολλά λάθη δικονομικά. Ή τέλος πάντων η αντιμετώπιση έγινε ίσως λίγο πρόχειρα και λίγο επικοινωνιακά, αν θυμάμαι καλά, όπως το είχες χαρακτηρίσει. Αυτή τη φορά νιώθεις ασφαλέστερος όταν τα πράγματα γίναν καλύτερα? Που ήταν προηγουμένως, υπάρχει τεράστια ποιοτική διαφορά. Εδώ, ενώ προηγουμένως εμφανιζόντουσαν να χτύνουν τους αγώνες τα μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που έστεινε τους αγώνες για το στοίχημα ή και για την πρόοδο, την αγωνιστική των ομάδων. Εδώ, σύμφωνα με την φιλοσοφία αυτή τη διώξεω, όλοι καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για στήσιμο αγώνος από την ίδια την υπόλοιπη ομοσπονδία. Με τα αρμόδια όργανα της, είτε υπαλλήλως στους διευθυντές, είτε υπαλλήλως στις ακόμη και εθνικούς δικαστές, είτε υπαλλήλως στους πραγματικούς υπαλλήλους, είτε κλειπούνται στην ομοσπονδία. Θυμάσαι στην κουβέντα που είχαμε κάνει, ότι κάποιοι που λέγανε ότι ξέρεις ο Κούγιας κάνει εκείνο, κάνει τ' άλλο. Σου το περίμενε λίγο να. Στις διευκρινήσεις περί Κολοτούμπας, που νομίζω ότι κάναν αίσθηση οι διευκρινήσεις σου πανελλαδικός. Νομίζω, ναι, και ευχαριστώ πολύ που έδωσε την ευκαιρία στον κόσμο να καταλάβει. Αλλά νομίζω ότι έχει καταλάβει πιο πολύ τώρα με τις διώξεις σημαντικών στελεχών και φυσικών προσώπων. Κορυφαία. Ειδικά σε συνδυασμό με τις διώξεις των τριών διαιτητών, αφορούν καθαρά τα τρία παιχνίδια της Παναχρητικής στα play-off. Ευτυχώς και για μένα. Και για τη δικαιοσύνη και για την ποιότητα της διώξεως, διασταυρώνονται και από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Δηλαδή, ότι η δουλειά την έκανε ο Κορέας. Ναι. Η σοβαρή δουλειά. Και θα πρέπει να το αναγνωρίσουν όλοι. Ο Κορέας είναι αντισαγγελέας μεν, αλλά όποιος τον γνωρίζει είναι και συμπατριώτης της Θεσσαλονίκης άσκησης. Θέλω να τονίσω, Νίκο, να σου πω το εξής. Η άσκηση μιας ποινικής δίωξης είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία. Αλλά είναι το πρώτο βήμα. Δεν είναι τίποτα άλλο. Αλλά η αρχή μιας δικαστικής διαδικασίας, η οποία σαν τελικό αποτέλεσμα έχει την δικαστική απόφαση. Εκεί είναι πια η ουσία της υποθέσεως, γιατί εκεί επιβάλλονται οι ποινές. Εκεί επιβάλλεται η τιμωρία. Εκεί επιβάλλεται το πέναλτι. Ανοίγει ο καιρός, φίλε. Ανοίγει. Η καταχνιά αρχίζει σιγά σιγά και σπάει. Να σου πω κάτι. Πρέπει να γίνει αυτό. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι κορυφαίο κοινωνικό γεγονός. Κοίταξε, πόσοι άνθρωποι γίνανε ευτυχισμένοι χθες στη Θεσσαλονίκη μετά από αυτή την απόλυτα δίκαιη νίκη του ΠΑΟΚ. Και απ' την άλλη μεριά, ακόμη και σωστοί οπαδοί. Εγώ λέω όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι Ελλάδα πριν τον Ολυμπιακό. Αυτό θέλω να σου πω. Ακόμη, όχι και οι Ολυμπιακοί. Μην το λες αυτό. Δεν είναι. Υπάρχουν φανατικοί οπαδοί παντού, αλλά το ποδόσφαιρο επειδή είναι λαϊκό άθλημα. Ο λαός έχει περιδικαίου συνέστημα. Ακόμα και αν κερδίζει κάποιος άδικα. Υπάρχουν άνθρωποι που στενοχωριούνται γι' αυτό. Κάτι πολύ ωραίο, αν τελικά καταφέρουμε να έχουμε αυτό το κορυφαίο κοινωνικό γεγονός που απασχολεί κάθε μέρα εκατομμύρια ανθρώπους. Και είναι μετρημένο ότι με το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα πια ασχολούνται ενεργά καθημερινά, είτε μέσω στρατηγικής εφημερίδας, μέσω site, ή μέσω της παρακολουθήσεως ενός αγώνα, είτε μέσω συζητήσεων, τουλάχιστον 6 εκατομμύρια Έλληνες κάθε μέρα. Όμως, δυστυχώς, επειδή έχουμε πολιτικούς που είναι έξω από την κοινωνική πραγματικότητα, δεν έχουν καταλάβει ότι η δουλειά τους είναι να κάνουν τη ζωή των πολιτών καλύτερη και να τους κάνουν πιο ευτυχισμένους.
Γι' αυτό και τον λόγο δεν καταλαβαίνει τον κοινωνικό χαρακτήρα του ποδοσφαίρου. Και επειδή το ίδιο συμβαίνει και με τους προέδρους στον ΠΑΕ και με τους προπονητές και δυστυχώς και με τους ποδοσφαιριστές, πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει να γίνεται κάτι ώστε πραγματικά αυτό το κορυφαίο κοινωνικό γεγονός να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.